Αυτό γιατί το έπαιζε, ότι χρειαζόμαστε ψυχολογική στήριξη. Θα πω. Δεν. Θα το καταλάβεις μετά. Ξέρω εγώ. Χρειάζεται πάντως. Αυτό είναι σίγουρο. Κανείς ποτέ δεν ξέρει, δεν ξέρουν όλοι ότι χρειάζονται κάτι, ότι είναι ασθενείς όταν είναι. Νομίζω είναι τέτοια η ένταση στο πεδίο γενικά που αισθανόμαστε όλοι χρειαζόμαστε στήριξη αυτή την περίοδο. Είδαμε τώρα, επειδή ξεκινήσαμε την εκπομπή, κάθε φορά λέμε τι ωραία, με αισιοδοξία θα ξεκινήσουμε και μία η ώρα συμβαίνει πάντα κάτι πολύ άσχημο, όπως τώρα στα σύνορα με την Ιδωμένη. Είχαμε επεισόδιο, δηλαδή ρίξαν οι Σκοπιανοί, πώς να τους πω, οι Σκοπιανοί αστυνομικοί. Η Φύρομ, τέλος πάντων. Οι συνοριοφύλακες. Ναι. Δεν ξέρω, είναι στρατός, μάλλον αστυνομία. Έριξε χημικά στους ανθρώπους που προσπάθησαν να περάσουν τα σύνορα. Και είχε γυναικόπαιδα και μωρά. Μιλάμε για παιδιά και γυναίκες. Είναι τραγικό αυτό το πράγμα, δηλαδή το ότι έχουμε, αν δούμε, ποιοι έρχονται, είναι το 80% πρόσφυγες, 50% είναι παιδιά, 20% γυναίκες. Είναι δηλαδή, και ουσιαστικά τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Ζητάνε αυτό που τους παρέχει η συνθήκη της Γενέβης, πέρα από τον ανθρωπισμό, έτσι, που είναι σημαντικός και ο ανθρωπισμός, να περάσουν και να υποβάλουν άσυλο, δηλαδή να προστατευτούν, να υπάρχει ένας ασφαλής δρόμος για αυτούς τους ανθρώπους. Και τους κλείνουμε τα σύνορα. Αυτό είναι και απάνθρωπο και μη ρεαλιστικό. Είναι μη ρεαλιστικό γιατί οι ροές δεν σταματάνε ποτέ, γιατί κάπως θα υπάρχει έκρηξη, δεν μπορεί να τα περιορίσει όλα στην Τουρκία, στο Λίβανο κλπ. Δεν γίνεται. Κάπως και η Ευρώπη πρέπει να πάρει την ευθύνη της σε αυτό το πράγμα. Και μιλάμε για 1 εκατομμύριο ανθρώπους, έτσι. Τη στιγμή που η Τουρκία έχει 2,5, το Λίβανο πόσα εκατομμύρια. Για 1 εκατομμύριο ανθρώπους μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσαμε κάλλιστα. Καλά, 1 εκατομμύριο έχουν περάσει, έχουν σχεδόν, περάσει. Και έχουν πάει στη Γερμανία. Ναι. Ας πούμε και για 5 εκατομμύρια. Και για 5, δεν θα μπορούσαμε. Στα 500 εκατομμύρια. Ναι. Θα μπορούσαμε κάλλιστα. Πώς θα τους πείσουμε είναι το θέμα τώρα. Να πείσουμε την Ευρώπη, εννοούμε. Κοιτάξτε, νομίζω ότι η λογική της Ευρώπης είναι πολύ. Κοιτάει πολύ κοντόθωρα. Mm. Και είναι πολύ κοντόθωρα και γιατί το προσφυγικό δεν λύνεται έτσι. Και γιατί η Ευρώπη χρειάζεται, είναι γυρά Ήπειρος και χρειάζεται και ανανέωση του κόσμου με νέους ανθρώπους και χρειάζεται και εργατικά χέρια, και το ήξερε η Μέρκελ και το ξέρει η Μέρκελ και γι' αυτό κάλεσε άλλωστε, έτσι, και εργατικό δυναμικό. Ναι, έχει ένα πλαφόν όμως και το ξεπεράζεται. Για... Και γιατί αυτό που κάνει, με αυτό με το να κλείνει τα σύνορα, έχουμε αναδίπλωση στην εθνική νομοθεσία, σταματάει δηλαδή η ευρωπαϊκή συνοχή, σταματάει η δημοκρατία στην Ευρώπη, κάνει ο καθένας μονομερείς ενέργειες, αυξάνεται η ακροδεξιά, αυξάνεται ο ναζισμός, ουσιαστικά κινδυνεύει η Ευρώπη, κινδυνεύει δηλαδή η δημοκρατία και η κοινωνική συνοχή και οι ευρωπαϊκές κοινωνίες, γιατί αυξάνεται ο ρατσισμός και ο φασισμός και μετά δεν ξέρεις πού θα σε φτάσει. Εγώ έχω πει πολλές φορές, και το είπαμε εδώ και στην κυρία Καϊλή, ότι η ρητορική του Πρωθυπουργού, του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, των θεσμικών ανθρώπων, παίζει μεγάλο ρόλο στο πώς θα αντιδράσουν και οι λαοί. Νομίζω ότι παίζουν τρία πράγματα. Παίζει η ρητορική της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού, και το είδαμε αυτό. Δηλαδή, επί κυβέρνηση Σαμαρά, είχαμε όλη αυτή την ξενοφοβία και το ρατσισμό να εκφράζεται και από τα ΜΜΕ και από την κυβέρνηση. Και αυτό επηρεάζει τον κόσμο. Και με την αλλαγή, με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, με το προσφυγικό, έχουμε μια άλλη αντιμετώπιση. Έχουμε άλλο λόγο κυβέρνησης που δίνει άλλο σήμα στον κόσμο. Δίνει τη δυνατότητα να βγει όλο το κύμα αλληλεγγύης, το οποίο είναι συγκινητικό, το οποίο είναι απαραίτητο, το οποίο έχει κρατήσει την ελληνική κοινωνία. Δεν έχουμε εγκληματικότητα. Δεν έχουμε δει κανένα φοβερή εγκλήματα. Ναι, αλλά όλα αυτά. Και τα ΜΜΕ έχουν αλλάξει λόγο. Ναι, όμως προς το παρόν όλοι όσοι ερχόντουσαν φεύγανε. Ναι. Τώρα που αρχίζουν να μένουν, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Και κυρίως όταν η κυβέρνηση δεν μπορεί να το διαχειριστεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή, βλέπουμε στην πλατεία Βικτωρίας, δεν υπάρχει κανένας να συντονίζει κάποιος από το κράτος να πει αυτοί να πάνε εδώ, αυτοί θα πάνε εκεί. Ωραία η αλληλέγγυη. Και ναι, σωστά ότι ο κύριος Τσίπρας έχει αυτό το λόγο για την ανθρωπιά, αλλά μένει να είναι μόνοι τους και να μην κάνει τίποτα το κράτος. Πάντως είναι η στιγμή που πρέπει να μπει πάρα πολύ δυναμικά μέσα η Δήμη και πρέπει να το έχουμε κάνει, οι περιφέρειες, έτσι. Νομίζω ότι έχουμε στο παρελθόν ξανά χειριστεί περιόδους που υπήρχαν πάρα πολύ
ξένοι. Ας πούμε, θυμάμαι τη δεκαετία του 90, είχαμε 500,000 Αλβανούς. Αυτό και... το αναφέραμε και πριν. Και παρόλο το ρατσισμό. Αλλά υπάρχουν διαφορές. Υπήρχε... Ναι, ναι, αλλά πολλές. Θυμάστε, υπήρχε ρατσισμός, ξενοφοβία κλπ. Ήταν η πρώτη φορά που ερχόσασταν ναι. αντιμέτωπος με αυτό το είχε πράγμα. Μια κυβέρνηση που δεν ήταν θετική. Είναι πολλές στο... όμως. Ναι, ναι. Εδώ έχουμε... Ήταν μετανάστες, δεν ήταν πρόσφυγες ακριβώς. Ναι. Ήταν δίπλα. Ωραία. Εγώ λέω ότι η κατάσταση είναι πολύ κρίσιμη και δύσκολη. Είναι έτοιμη. Θεωρείτε ότι η κυβέρνηση ήταν έτοιμη να το... Και θα μπορούσε δεν η κυβέρνηση θα έπρεπε να, είναι πιο να είναι πιο έτοιμη. Και η κυβέρνηση θα έπρεπε να είναι πιο έτοιμη. Ο Βασίλης διαφωνούσε, εδώ συμφωνούν. Σε αυτό δεν μια ολιγορία σαν... υπάρχει. Σαν... Υπάρχει θέμα ποσοστού ολιγορίας. Πόσο έτοιμη, πόσο λιγότερο. Πιστεύω ότι πόσο... θα, είχαμε, θα πάντως, έπρεπε να έχουμε ετοιμάσει τα πράγματα πιο νωρίς. Παρ' όλα αυτά και, τα... και οι καταστάσεις είναι πολύ έντονες και δηλαδή τα σύνορα κλείσανε πιο νωρίς από ό,τι υπολόγιζε η κυβέρνηση. Αλλά η κυβέρνηση το έβλεπε ότι θα γίνει από την άλλη, έτσι. Οπότε σε αυτό εγώ να πω ναι. Γίνεται μεγάλη κινητοποίηση. Και ο στρατός έχει μπει μέσα που έπρεπε να έχει μπει πιο νωρίς και πολλοί από εμάς το λέγαμε για να δημιουργηθεί και τα hot spot και τα κέντρα, τα relocation και όλη η υποδομή όπως όταν είσαι σε μια κατάσταση ανθρωπιστικής κρίσης, έκτακτης ανάγκης, αυτό το πράγμα. Ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης διαφωνούσε λίγο με ναι, το στρατό. Ναι, μπήκε μέσα όμως τώρα, το κάνει. Βλέπεις τους δήμους πόσο παίζει ο δήμαρχος και το... Βλέπεις το Δήμο Κοζάνης και το Δήμο Γιαννιτσών, ας πούμε. Τι, το σήμα που δίνει ο δήμαρχος, πώς επηρεάζει την κοινωνία, τους ντόπιους, το δήμαρχο Κό και το δήμαρχο Λέσβου. Είναι πολύ κρίσιμο αυτή τη στιγμή, πέρα από τα μικροκομματικά και οτιδήποτε τέτοιο, να μπει να στηρίξει όλο το σύστημα αυτό που περνάμε και, και θα το διαχειριστούμε. Τώρα, η κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να το διαχειριστεί η κυβέρνηση καλύτερα από ό,τι καταλαβαίνω. Συμφωνείτε εσείς με αυτό, πρέπει να κηρυχτεί η χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης? Καταρχήν νομίζω ότι, της, ότι υπάρχουν δύο, είναι η αίτηση για έκτακτη ανάγκη στην Ευρώπη, για κατάσταση προς την Ευρώπη, όπου σου λέει θέλω να με ενισχύσεις, να με ενισχύσεις με, και με υλικό και, να, και με χρήματα και με προσωπικό και με κάθε τρόπο, γιατί είμαι μέσα σε μια ανθρωπιστική κρίση. Αυτό είναι το ένα που υπάρχει αίτημα. Τώρα, για την κατάσταση ανάγκης εδώ μέσα, σε διάφορους, σε κάποιες περιοχές, δεν μπορεί να το κάνει σε όλη τη χώρα, θα πω ότι εγώ είμαι προσεκτική. Και ο λόγος που είμαι προσεκτική είναι ο εξής. Υπάρχει η κατάσταση ανάγκης βέβαια μπροστά από το στρατό αρκετά. Και αυτό εγώ δεν ξέρω πώς θα το δει ο κόσμος και δημιουργεί και ένα περίεργο κλίμα ότι, έρχεται, ότι ο άλλος είναι το μέγα πρόβλημα, ότι υπάρχει μια ξενοφοβία. Οπότε νομίζω ότι αν μπορούμε να το διαχειριστούμε αλλιώς θα είναι καλύτερο. Για το στρατό. Είπατε για το στρατό. Ναι. Αλλά ο στρατός, δηλαδή και σε πυρκαγιές μπορεί να βοηθήσει. Ναι, βεβαίως, δεν είναι μόνο. Δηλαδή, απλά έτσι στρατό... ταυτίζεται ο κίνδυνος της φωτιάς με τον κίνδυνο του μετανάστη και του πρόσφυγα. Όχι ως κίνδυνο, ως μια κατάσταση που χρειάζεται επικουρία. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Απλά λέω ότι μπορεί να πάρει τέτοιες... Έχουμε ένα λεπτό μόνο και επειδή θέλαμε να μας μιλήσετε και για τις διεκδικήσεις των τρανς ατόμων και τι κάνει μια κυβέρνηση της αριστεράς όπως μας πει. Μιας και... Ναι. Τι κάνει για αυτά τα άτομα, δηλαδή έχουν κάποιες διεκδικήσεις. Ναι. Καταρχήν είναι θέμα διακρίσεων και ισότητας, έτσι και για να μην υπάρχουν άνθρωποι στιγματισμένοι. Να περάσει κάποιο νομοσχέδιο, κάποια από αυτά που ζητάνε να πω ότι ήδη στο αντιρατσιστικό νομοσχέδιο έχει περάσει η προστασία των θυμάτων λόγω ταυτότητας φύλου, που είναι η τρανς, και σεξουαλικού προσανατολισμού, που είναι η γκέι, οπότε αυτό. Ότι τώρα έχει γίνει μια νομοπαρασκευαστική επιτροπή στο Υπουργείο που ετοιμάζει τη νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου, αυτό που ζητάνε και που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Και φυσικά πρέπει να μπει στα σχολεία σεξουαλικός προσανατολισμός και εκπαίδευση, που αφορά όλο το... Φυσικά, δηλαδή αυτά τα δύο πράγματα ο ΣΥΡΙΖΑ θα τα κάνει ή το σκέφτεται? Όχι, όχι, ο ΣΥΡΙΖΑ το έχει βάλει μπροστά να το κάνει αυτό. Μάλιστα. Σας τέλος ευχαριστούμε πάντων. Πάρα πολύ. Συγγνώμη. Αν είχε γιατί... γίνει ο διαχωρισμός κράτους Ιγλίου, όλα αυτά θα είχαν λυθεί πιο εύκολα για το σχολείο. Τέλος πάντων. Αν είχε γίνει, λέω, για μια μικρή ιστορία που να ανοίγουμε έτσι. Κράτσε τώρα σε ένα δευτερόλεπτο να το λύσουμε αυτό. Όχι, λέω, αν είχε γίνει. Που πάμε σε διάλειμμα. Διάλειμμα.